Και δεν είναι απλώς σπιτική πίτσα. Δεν είναι απλώς σπιτική πίτσα με κιμά. Είναι σπιτική πίτσα με κιμά από τον Λαύρο Βακιάρο! Εντάξει, άλλη μέρα, λοιπόν. Άλλο επίπεδο. Η αγαπημένη στιγμή του μεσημεριανού είναι όταν είχα σου πίτσα. Αυτή την ωραία, την ζουμερή, την λαχταριστή. Όμως σήμερα εγώ τι έχω κάνει, επειδή ξέρετε ότι μαγειρεύουμε λίγο πιο light. Βέβαια. Έχει μια πίτσα η οποία έχει μια βάση με κιμά. Έχω ενσωματώσει τον κιμά μαζί με τη σάλτσα ντομάτας που συνήθως βάζουμε μόνο σάλτσα ντομάτας σε μια πίτσα. Έχουμε μια στρώση δηλαδή από κιμά και από πάνω έχουμε βάλει κάποια φρεσκάδα από λίγο μαρούλι iceberg, καλαμπόκι. Ο κιμάς έχει κάποια μπαχαρικά μέσα, ο οποίος έχει δώσει οι γίτσες ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα. Και είναι κάτι μεταξύ. Έλα, Κατερίνα, έλα! Ναι, η Κατερίνα είναι, έχει τη φρεσκάδα, δηλαδή. Έχω φάει ήδη ένα κομμάτι και είναι συνταρακτική. Θα φάω άλλα δύο-τρία για να σας αποδείξω ότι είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, να σε σερβίρω. Φυσικά! Ωραία. Κοίταξε. Παιδιά, δεν θέλω ένα. Να βάλουμε άλλο ένα. Να βάλουμε άλλο ένα. Πολύ τα παιδάκια, αλλά είναι και παράλληλα αυτό που θέλουμε. Αγωνία. Ιδανική λύση. Και μαζί μας πολύ φυσικά οι αλφαδίμες που θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε αυτή την τέλεια τραγανή πίτσα με δύο τρόπους. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε και πίτσα με πιο χοντρή ζύμη ή να την κάνετε και λίγο πιο λεπτή, πιο ιταλική. Πάμε γρήγορα να δούμε την κάρτα. Κατερίνα, νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Δεν είναι, ρε παιδί μου, το ξέρω. Αλλά... Ο σωστός τρόπος είναι αυτός. Πίτσα με κιμά. Θα χρειαστούμε μια συσκευασία φύλλο ζύμης για πίτσα από σπίτι από τις αλφαζύμες, ένα μεγάλο κρεμμύδι, 400 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά, 5 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, ένα φλιτζάνι σάλτζα ντομάτας, ένα φλιτζάνι ζωμό λαχανικών, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη αποξηραμένη, θα χρειαστούμε μία σκελίδα σκόρδο, 300 γραμμάρια τριμμένη μοτσαρέλα, 3/4 του φλιτζανιού βρασμένο καλαμπόκι, 1/4 από ένα μαρούλι iceberg ψιλοκομμένο και 12 με 14 τοματίνια. Εγώ θα πάρω και άλλο κομμάτι τώρα, γιατί το πρώτο κομμάτι που το έφαγα την ώρα που έλεγες τα υλικά μας, δεν φάνηκε ότι το έφαγα και καθαρά για τριοπτικούς λόγους, όχι ότι επειδή θέλω, θα πάρω άλλα 2-3 κομματάκια για να έχω πλάνα να δείχνω. Μα μόνο για τηλεοπτική. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που θα κάνουμε, όπως πολύ καλά ξέρουμε, όταν κάνουμε κιμάδες, όσοι μας παρακολουθείτε, θα ξέρετε ότι κάνω ένα διαφορετικό τρόπο όταν έχω κρεμμύδι, σκόρδο και κιμά. Θα πάρουμε τον κιμά και θα βάλουμε από το λάδι που έχω στην κάρτα τη μισή ποσότητα. Κατευθείαν στον κιμά. Θα το ανακατέψουμε λίγο να λαδώσουμε στην ουσία τον κιμά και έτσι αυτό που θα πετύχουμε είναι να μπορέσουμε να μαγειρέψουμε τον κιμά. Το λάδι είναι καλός αγωγός θερμότητας και έτσι δεν προσθέτουμε παραπάνω λιπαρά στην κατσαρόλα. Είπες πριν ότι θα φτιάξεις δύο εκδοχές ή κατάλαβα? Ναι, θα φτιάξω δύο εκδοχές. Μία που είναι λεπτή και μία που είναι πιο αφράτη. Ακριβώς. Με το που φτάσουμε στη ζύμη της πίτσας από την Α θα το δείξουμε αμέσως. Λοιπόν, έχω μία κατσαρόλα. Είναι καταπληκτικό. Έχω μία κατσαρόλα και χωρίς να βάλω λάδι ρίχνω μέσα τον κιμά. Να υποθέσω ότι αυτή είναι η αφράτη. Η αφράτη είναι αυτή η οποία δεν την έχω κόψει. Λοιπόν, πρώτο βήμα. Όμως. Προχωράει. Επίσης, τώρα παράλληλα σε ένα τηγανάκι θα πάρουμε το κρεμμύδι, θα το ψιλοκόψουμε. Ωραία. Καλά, εσείς άμα δεν ψιλοκόβετε έτσι, μην πάθετε κανένα σοκ. Και θα το τσιγαρίσουμε. Γιατί, όπως έχω πει, για να φτάσουμε σε ένα ωραίο καβούρδισμα στον κιμά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το καβουρδίσουμε σκέτο σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για να πάρουμε αυτό το ωραίο το χρώμα που ιδανικά είναι το χρώμα που παίρνουμε όταν ψήνουμε στο μπάρμπικιου, το ωραίο το χρυσαφένιο. Λοιπόν, τελειώσαμε και με το κρεμμύδι. Μόλις έμεθα άλλον έναν τρόπο να ψιλοκόβω το κρεμμύδι. Όχι σε ταχύτητα βέβαια, αλλά σε τρόπο. Θα ρίξουμε το υπόλοιπο λάδι, 3 κουταλιές της σούπας. Πάω αυτό πίσω. Και ξεκινάμε το τσιγάρισμα. Πολύ διαφορετικό πράγμα, πολύ ωραίο. Και κοίταξε, όλη η φρεσκάδα με το καλαμπόκι, τα τοματίνια, τα φρέσκα και το iceberg. Να σας πω την αλήθεια, είναι ένας συνδυασμός Ο συνδυασμός είναι τέλειος, αλλά θυμίζει κάτι σαν μεξικάνικο, να το πούμε. Ίσως. Έχω βάλει ελάχιστο κείμενο, όπως είδατε, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού στην κάρτα, να μου δώσει το χαρακτήρα αυτό που θέλω στον κιμά, αλλά να μην είναι αποκρουστική η γεύση του. Και αφού σήμερα δεν έχουμε φύλλα δάφνη, τι έχουμε? Μπούκοβο! Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλω και το σκόρδο μέσα μαζί με το κρεμμύδι. Άρα, στην ουσία, εμείς θα φτιάξουμε μία βάση κιμά. Βλέπεις τώρα ότι χωρίς λάδι έχει αρχίσει... Αλλά παρόλο που έχεις φτιάξει βάση κιμά. Κοίταξε, έχω βάλει... Δεν έχει αυτή τη γεύση. Όχι, γιατί έχω βάλει σωστή αναλογία με τον πελτέ και τη σάλτσα ντομάτας και έχω δημιουργήσει στην ουσία μία σάλτσα ντομάτας ενσωματωμένη με κιμά και τα μπαχαρικά. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, παιδιά, είναι η διαφορά όταν φτιάχνουμε την πίτσα. Λίγο χώρο τώρα εδώ. Όσο προχωράνε οι δύο διαδικασίες μας, για να πούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια, με το που καβουρδίσουμε λίγο ακόμα το κρεμμύδι, θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα με τον κιμά που έχουμε καβουρδίσει και θα τελειώσουμε με τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να φτιάξουμε έναν ζουμερό κιμά, αλλά όχι πάρα πολύ ρευστό, ούτε πάρα πολύ στεγνό. Εντάξει. Πάμε τώρα. Πάμε να ανοίξουμε τη ζύμη για την πίτσα. Λοιπόν, σε μια καθαρή επιφάνεια θα αλευρώσουμε αρκετά, θέλουμε 1 λεπτό πλάστη και θα πάρουμε αυτό το τέλειο σπιτικό ζυμαράκι από τις αλφαζύμες. Τι νόστιμη ζύμη. Είναι εξαιρετικά νόστιμη. Τι νόστιμη και ζύμη. Αυτό που σου είπα στην αρχή, είναι ότι μπορούμε, έτσι όπως είναι σχεδιασμένη αυτή η ζύμη, να κάνουμε και μια λεπτή πίτσα, μπορούμε να κάνουμε και μια πιο χοντρή πίτσα χωρίς να ανοίξουμε πάρα πολύ με τον πλάστη. Κοίταξε τώρα. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Έχουμε αλευρό στην επιφάνεια, τη βάζουμε πάνω. Το πετάξω εγώ, δώστε το με μένα το πετάξω. Κοίταξε τώρα. Ανοίγουμε. Εγώ θα ανοίξω το ένα αυτή τη στιγμή και θα σας δείξω και έναν τρόπο, γιατί πολλοί κόσμος φοβάται να ανοίξει τα ζυμάρια. Νομίζω ότι θα το κάνει στραβό ή δεν θα βγει σωστά. Αλευρώνουμε καλά από τη μία. Με το που αλευρώσουμε, το γυρνάμε από την ανάποδη για να είμαστε σίγουροι ότι έχει παντού αλεύρι. Εντάξει. Ανοίγουμε το ζυμάρι. Βλέπεις τώρα ότι κρατερέ το ζυμάρι είναι αρκετά παχύ. Αν εγώ το ανοίξω, κοίταξε, βάζουμε με τον πλάστη πάνω στη ζύμη και απλώνουμε τα δάχτυλά μας ομοιόμορφα, έτσι ώστε η δύναμη που ασκούμε να είναι ίσως σε κάθε σημείο για να ανοίξει. Κοίτα, βλέπεις εδώ. Οπότε το ρυθμίζουμε για να φτάσει σε σημείο να ανοίγει ομοιόμορφα. Και με μαλακές σταθερές κινήσεις ανοίγουμε... Αν θέλουμε τη ζύμη μας να την κάνουμε λίγο πιο χοντρή, με 1-2 κινήσεις αριστερά και δεξιά, σε αυτό εδώ το σημείο... Είμαστε έτοιμοι. Γιατί βλέπεις, είναι περίπου μισό εκατοστό. Εμείς τώρα... Μαλακία τεράστια. Πες. Θα την πω, εγώ τώρα δεν πειράζει. Για πες. Άμα βάζαμε διπλό... Τι εννοείς? Διπλή ζύμη. Το ένα πάνω στο άλλο. Εκεί θα γίνει ένα μικρό κέικ πίτσα. Μάλλον. Καλή ιδέα. Ξέρεις τι, μπορούσαμε να κάνουμε 2 διαφορετικές πίτσες και μετά να τις βάζαμε. Αυτό είναι το λεγόμενο. Υπάρχει κάποια περίπτωση να με χλεβάζει? Όχι. Μισό λεπτό. Έχει δίκιο τώρα. Τώρα και εσύ προτρέχεις. Αν μετασκεπαστεί, έτσι δεν την έκανε? Εννοείται. Και να ξέρετε ότι αυτή η ζύμη που την είχαμε χρησιμοποιήσει και πέρυσι κάνει εξαιρετικό καλτσόνι. Δηλαδή να είναι σκεπαστό και δίνει και ένα τέλειο χρώμα. Άρα δίκιο είχε η Κατερίνα. Λοιπόν, ωραία. Θα την κάνουμε λεπτή αυτή. Θα την κάνουμε λεπτή. Λοιπόν, ανοίγουμε. Εντάξει. Εδώ θα σας πω 2 τρόπους. Επειδή όταν ανοίξουμε ένα ζυμάρι θα πρέπει να το μεταφέρουμε, είτε θα το ανοίξουμε πάνω σε μία λαδόκολλα, είτε με αυτόν τον τρόπο που θα σας δείξω τώρα, το μεταφέρουμε. Κοίτα, αν το πάρω εγώ τώρα και το πιάσω να το βάλω στο ταψί, θα γίνει... θα χαλάσει. Κοίτα τι κάνουμε τώρα. Το γυρνάμε στη μέση, ξανά στη μέση, εντάξει. Παίρνουμε το ταψί, το βάζουμε πάνω και μετά κοίταξε, το ανοίγουμε. Το ξεδιπλώνουμε. Και το ξανανοίγουμε. Άρα τι έχουμε? Μάλιστα. Το ζυμαράκι. Απλά μας, και ωραία. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα... Όπως βλέπουμε. Και να μην φοβόμαστε, να πούμε και κάτι άλλο, να μην φοβόμαστε να το δοκιμάζουμε. Σιγά. Γιατί με τα λάθη μας μαθαίνουμε. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι το οποίο έχουμε τσιγαρίσει. Κατερίνα, αν μπορείς να μου διώξεις. Βεβαίως, έφυγε. Και η διαδικασία τελειώνει αμέσως με τον κιμά. Ρίχνουμε τον πελτέ, ανακατεύουμε λίγο σάλτσα ντομάτας. Πάει και αυτό. Τέλεια. Το ζωμό. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Εδώ σας έχω πει ότι πολλές φορές, αν θέλετε να σπάσετε αυτά τα κομμάτια του κύμα, θα πάρετε ένα φουέ και θα το χτυπήσετε. Εντάξει. Και ρίχνουμε τώρα ένα κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο. Εδώ, αν σας αρέσουν τα πικάντικα, βάλτε και παραπάνω. Βάλετε λίγο παραπάνω. Θα ρίξουμε ελάχιστο κείμενο για να του δώσουμε ένα διακριτικό χαρακτήρα, χωρίς όμως να το επισκιάσουμε. Οπα. Και ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Αμάν, λοιπόν, μπουκιά. Μπουκιά θεϊκή. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Το άρωμα έχει αρχίσει και αναδύεται. Χαμηλώνουμε το μάτι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, η μεγάλη αλήθεια. Χαμηλώνουμε το μάτι στο 5, στο 4 με 5, δηλαδή σε χαμηλή θερμοκρασία, και θα σιγοβράσουμε για 25 με 30 λεπτά μέχρι ο κιμάς μας να μην είναι ούτε πολύ στεγνός, αλλά ούτε πολύ νερουλός. Πάμε τώρα. Έχω τον κιμά. Έχουμε κάνει, είναι η διπλάσια δόση εδώ. Με μια κουτάλα το ανοίγουμε πάνω. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή της συνταγής. Να διευκρινίσω αυτό το κομβικό σημείο, ότι ο μόνος λόγος που δοκιμάζω από όλες τις πίτσες που είναι εδώ πέρα μπροστά είναι για να είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνεργάτες μας θα φάνε την πίτσα που έχει την ίδια ποιότητα, φυσικά, από όλα τα ταψάκια. Ντροπή. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Μπράβο. Ανοίγουμε, απλώνουμε ομοιόμορφα το κιμά, αφήνουμε ένα εκατοστό στην άκρη, γιατί όπως ξέρουμε, ωραία, το πιο ωραίο σημείο της πίτσας είναι η κρούστα, φυσικά, για τον περισσότερο κόσμο. Και σε αυτό το σημείο θα πάρουμε, κάνουμε τα δικά μας. Το μόνο στην ουσία λιπαρό κομμάτι της συνταγής είναι αυτό που θα βάλουμε τη μοτσαρέλα. Θα παίρνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Okay. 200 βαθμούς. Λοιπόν, ωραία, όπως βλέπεις, η συνταγή μέχρι στιγμής είναι αυτή, πριν όταν θα την ψήσουμε. Μετά βάζουμε όλα τα άλλα στοιχεία από πάνω, ωραία, τα υλικά. Λοιπόν, πάω στο φούρνο, είπαμε 200 βαθμούς, ψήνουμε για 40 λεπτά. Ένα καλό δείγμα για να δούμε αν η πίτσα μας είναι ψημένη είναι να γυρίσουμε, να σηκώσουμε την πίτσα από κάτω και να τη δούμε αν έχει πάρει ένα ωραίο χρώμα καβουρδισμένο. Το ξέρετε πια ποιο είναι αυτό, αλίμονο. Αποτέλεσμα είναι αυτό, εντάξει. Και στο τέλος, και τι θα κάνουμε, θα βάλουμε λίγο καλαμποκάκι, θα κόψουμε τα ντοματίνια, το iceberg και όλο αυτό. Θα τελειώσουμε.